Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις από το R Channel. Δείτε απόψε στο δελτίο μας, ραντεβού στα Τέμπη έδωσαν σήμερα οι αγρότες. Δεκάδες οι αγρότες και στον προμαχώνα του Εύρου. Αύριο η μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Ροδόπη. Μήνυση υπέβαλε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Παντελής Μαγαλιός στον πρώην πρόεδρο του εργατικού κέντρου Λευτέρη Γλερίδη. Δρόμοι κρασιού ακολουθούνται την Πέμπτη στο Δήμο Εγγύρου. Μάθετε ακόμη λεπτομέρειες για τη σύλληψη τριών αντρών από τις ΣΑΠΕΣ και δείτε ποια η απήχηση των σεμιναρίων γονέων του κέντρου πρόληψης Ορφέας. Αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ λοιπόν συγκεντρώθηκαν σε κομβικά σημεία ως γνωστόν το πρωί προκειμένου να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους. Οι αγρότες να πούμε πως ζητούν να τους αποδοθούν οι αποζημιώσεις αλλά και οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους, ενώ η κυβέρνηση απαντά πως η τελική εκτίμηση για την παραγωγή θα καθοριστεί σε λίγες μέρες. Στο μεταξύ, αύριο στις 10.30 το πρωί οι αγρότες της Ροδόπης θα συγκεντρωθούν στο κέντρο της Κομωτινής. Ραντεβού στα Τέμπη των προμαχών της Οζόπολη Χαλκιδικής έβωσαν σήμερα οι αγρότες. Αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ συγκεντρώθηκαν σε κομβικά σημεία, ενώ συμμετείχαν από το πρωί σε προσκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Φάρσαλα, την Ιταία Καρδίτσας και το Ζάρκο. Οι αγρότες ζητούν να τους αποδοθούν οι αποζημιώσεις και οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους. Οι εναλλακτικές προτάσεις που περιμένουν από την κυβέρνηση, μάλλον συγκεντρώνονται στις 25 δημιουργίες των ΜΑΤ που βρίσκονται στη Λάρισα, τους 2.500 αστυνομικούς που διαμένουν στα ξενοδοχεία από την Παρασκευή ήδη. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, ενώ η τελική εκτίμηση για την παραγωγή βαβακιού θα καθοριστεί σε λίγες ημέρες, όπου και αναμένεται να φτάσει τιμή της 180 δραχμές ένα κιλό. Συμφωνήθηκε επίσης να μην επιδοτηθούν οι ποσότητες βαβακιού που δεν έχουν χαρτογραφηθεί. Ενώ για το σιρτάρι, ήδη από σήμερα ξεκίνησαν να δίδονται οι αποζημιώσεις στη Λάρισα, ενώ αναμένονται σύντομα να δοθούν και αποζημιώσεις για τα ζώα. Στο μεταξύ, η αντιπολίτευση δια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, κ. Σουφλιά, αποδίδει απόλυτη ευθύνη στην κυβέρνηση. Στο μεταξύ, το ραντεβού των κινητοποιήσεων συνεχίζεται αύριο στη Ροδόπη. Στις 10 το πρωί, οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία. Η ΑΣ όμως, με ανακοίνωσή της, τονίζει ότι παρακολουθώντας τις εξελίξεις των προβλημάτων του αγροτικού τομέα και ειδικότερα στο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά αποτελέσματα που θα διαμορφωθούν με τη λήξη της εκοκλειστικής περίοδου, αλλά και τη διαμόρφωση του νέου καθεστώτος που θα διέπει την καλλιέργεια, την παράβλωση και παραλαβή και όλα τα στοιχεία που αφορούν τον τομέα του βαμβακιού, θα αξιολογήσει όλα τα παραπάνω και θα δρομολογήσει μια σοβαρή, δυναμική, μαζική διαμαρτυρία, υπηρετώντας όπως πάντα με σοβαρότητα τον αγρότη της περιοχής για την επίλυση των καυτών προβλημάτων του αγροτικού τομέα. Η Διαστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης και ειδικότερα το Τμήμα Τροχιάς Κομωτινής εφοδίασε τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν παρκάρει περιμετρικά της πόλης με το εξής ενημερωτικό σημείωμα. Κύριε οδηγέ, σας παρακαλούμε να μην σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας στην οδό αυτή την 29/1/2002 και ώρα 6-2 το μεσημέρι λόγω διέλευσης πορείας των αγροτών. Στο μεταξύ, στην αυριανή συγκέντρωση στη Ροδόπη αναμένεται να συμμετάσχουν και οι κτηνοτρόφοι, χωρίς όμως, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν δια του πρόεδρου τους, κ. Μαρίνου Τσίτσου, να ρίξουν γάλατα στους δρόμους. Μπορούν να συμμετάσχουν οι κτηνοτρόφοι για συμπαράσταση των αγροτών, αλλά δεν μπορούμε να πετάξουμε γάλατα. Γιατί η απόφαση και η πρώτη και η σημερινή ταυτίζεται αυτού πάνω. Εμείς, αν είναι να πετάξουμε γάλατα, θα κάνουμε ξεχωριστά. Και θα ζητήσουμε και συμπαράσταση από τους αγρότες. Αλλά να μην είναι διάφοροι άλλα και άλλα, μπορούν να κατεβούν για συμπαράσταση, διότι και εμάς μας καίνε. Και οι τιμές γαλάκτος είναι χαμηλές και τα μοερήφια πήγαν στον φρόντο. Ραντεβού λοιπόν η αγροτιά στις 10.30 στην κεντρική πλατεία. Θα συναντηθούν την ερχόμενη Πέμπτη στην Έγκυρο για να αναζητήσουν τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας μέσα από τους δρόμους του κρασιού. Ο λόγος για το πρόγραμμα Θράκη Αιγαίο Κύπρος, το οποίο εκπονείται εδώ και ένα χρόνο, με συναντήσεις που έχουν προηγηθεί στο Δήμο Μούδρου αλλά και την Κύπρο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σήμερα ο Δήμαρχος Ευάγγελος Λίτσος, το κρασί αποτελεί κοινό στοιχείο της εθνικής μας καταγωγής. Και έτσι είναι. Αποτελούν γεωγραφικά τρία κομβικά σημεία της Ελλάδος. Η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος.
Πέρα από τα κοινά προβλήματα, τις κοινέ προοπτικές και την κοινή πολιτιστική δραστηριότητα, τους ενώνει το κρασί που αποτελεί συστατικό στοιχείο της εθνικής μας καταγωγής. Η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος, μέσα από τους δρόμους κρασιού, το πρόγραμμα που εδώ και ένα χρόνο περίπου εκπονείται, αποτελούν τρεις περιοχές που συναντώνται προκειμένου να αναζητήσουν από κοινού τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας. Η επόμενη συνάντηση ξεκινά την προσεχή Πέμπτη στην Αίγυρο. Πρόκειται, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δήμαρχος Αιγύρου, Ευάγγελος Λίτσο, για την ευθύνη να επενδύσουμε στην πολιτιστική μας ρίζα. Ένα λοιπόν από αυτά τα κοινά στοιχεία των ακριτικών αυτών περιοχών είναι το κρασί. Το κρασί που ως προϊόν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι βασικό συστατικό στοιχείο της εθνικής μας καταγωγής. Έχουμε συνδεθεί με το κρασί από τα αρχαιότατα χρόνια. Έχουν ήδη προηγηθεί δύο συναντήσεις, μία στην Κύπρο, όπου εξετάστηκε διεξοδικά η παράδοση του ελληνισμού γύρω από το κρασί, και μία στη Λίμνο και συγκεκριμένα στο Δήμο Μούδρο, που εξετάστηκε η αμπελουργία και η νοπαραγωγή σε φάσεις ιστορικές. Στην ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Δευτέρου του 2002, η θεματολογία αναμένεται να είναι η οικολογική καλλιέργεια του αμπελιού, και το ειδικό βάρος θα δοθεί στο οικολογικό και βιολογικό προϊόν του κρασιού και το πώς αυτό μπορεί να προωθηθεί στο εμπόριο. Πάμε είναι να πάρουμε το κρασί και ως παράδοση, ως ένα συστατικό στοιχείο του πολιτισμού μας, αλλά και ως ένα ανταγωνιστικό προϊόν που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής και να προβληθεί ως μία εναλλακτική λύση σε αυτό που διαρκώς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι αλήθεια και οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο κάθε φορά που τους λέμε αναδιαρθρώστε τις καλλιέργειές σας. Πρέπει να πάμε σε κάτι συγκεκριμένο. Από το α μέχρι το ω, να τους εξηγήσουμε το ρίσκο, αλλά να τους εξηγήσουμε και τις δυνατότητες που θα έχουν μέσα από εκεί. Παρόν στην ημερίδα αναμένεται να είναι και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Πασχαλίδης, του Υπουργείου του οποίου χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Θράκη Αιγαίο Κύπρος. Άξιζε να σημειωθεί ότι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Αιγύρου την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2002 αναμένεται να αναπτυχθούν ομιλίες με θέμα το κρασί στον πολιτισμό της Αιγύρου από τον αναπληρωτή καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και συγγραφέα Μανώλη Βαρβούνη. Ομιλεί επίσης με θέμα το κρασί στην Θράκη και το μέλλον, το οικολογικό κρασί, με ομιλητή τον συγγραφέα Ινοποιό Παναγιώτη Τσέτουρα, η οικολογική αμπελουργία από την Γεωπόνο Φαντερσμίζεν Νικολέτα, όπως επίσης και τα οικονομικά στοιχεία για την αμπελουργία, μια ανάλυση δηλαδή του κόστους ωφέλους από τον οικονομολόγο και Ινοποιό Χωρινόπουλο Απόστολο. Πολύ ωραία καθυστέρηση τριών ωρών υπέστησαν οι επιβάτες του ΚΤΕΛ που ταξίδευαν χτες από Θεσσαλονίκη προς την Κομωτινή με το δρομολόγιο των 11.30. Μια βλάβη στο λεωφορείο έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του για τρεις ώρες περίπου στη Νέα Πολωνία. Η αδιαφορία των ιδιοκτητών βουλκανιζατέρ είχε ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών. Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται για την κυριακάτικη συμπεριφορά του μέσου νεοέλληνα που απλώς απαντά στις αλλεπάλληλες κλήσεις του οδηγού λεωφορείου για βοήθεια θετικά, δίχως ποτέ να έρχεται, αλλά και για την ετοιμότητα του ΚΤΕΛ να αντιμετωπίζει κάθε φορά παρόμοιες καταστάσεις. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση υπέβαλε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, κύριος Παντελής Μαγαλιός, τον πρώην πρόεδρό του, κύριο Λευτέρη Γλερίδη. Ο κύριος Μαγαλιός, το πρωί, σε συνέντευξη τύπου παρεχώρησε, εξήγησε μάλιστα και τους λόγους. Μια κόντρα πολύμηνη μεταξύ δύο ανδρών έχει οδηγήσει τον πρώην και νυν πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παντελής Μαγαλιός, δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που του καταλόγησε ο κ. Γλερίδης. Πραγμάτων, διότι ο κ. Γλερίδης είναι ένας επαγγελματίας συγκοφάντης και προσπαθεί να φθείρει το Εργατικό Κέντρο και να διαφθείρει τα μέλη της διοίκησης και τον πρόεδρο. Κατέθεσα τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση διότι με κατηγορεί ότι εγώ έχω κάνει επεξαίρεση χρημάτων πολλών εκατομμυρίων, έχω εκβιάσει συναδέλφους μου στην Εθνική Τράπεζα και ότι λάδωσα, όπως λέει σε μια εφημερίδα που έβγαλε ο ίδιος το Δελτίο, λάδωσα υπαλλήλους του ΕΕ.
Μάλιστα, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου υποβάλλει μήνυση για συκοφαντική διαφήμιση και θέτει για τον πρώην πρόεδρο του εργατικού κέντρου κάποια ερωτήματα. Καλώ λοιπόν τον κύριο Γλερίδη να έρθει στο δικαστήριο στις 7 του μηνός, να μην έχει ισχυαλγία, να έρθει και να αποδείξει αυτά που λέει και να φανεί η αλήθεια για το πρόσωπό μου. Εν πάση περιπτώσει όμως, το πρόβλημα με τον κύριο Γλερίδη πρέπει να αφήσει αυτά τις συκοφαντίες και να πει στους εργαζόμενους να λογοδοτήσει τι έγινε με τον καταναλωτή. Τι έγιναν οι εργαζόμενοι αυτοί που είχαν μετοχές. Πού πήγαν οι μετοχές τους? Ο κάθε εργαζόμενος στην Κομωτινή αγόρασε από μία μετοχή ή από δύο ή από τρεις, τις πλήρωσε 15.000 τη μία, τον κρατούσαν από το μισθό του και βρέθηκε ένας κολοσσός ο καταναλωτής και δεν λογοδότησε σε κανέναν μέτοχο, σε κανένα διοικητικό συμβούλιο. Πουλήθηκε σε μια νύχτα. Πόσο πουλήθηκε, πού πήγαν τα χρήματα, πού πήγε η κινητή ή ακίνητη περιουσία του καταναλωτή? Και εδώ ο κόσμος μπερδεύει τον καταναλωτή με το εργατικό κέντρο. Η μόνη δυστυχία για το εργατικό κέντρο ήταν ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο πρόεδρος του εργατικού κέντρου και πρόεδρος του καταναλωτού. Επιτέλους, το εργατικό κέντρο δεν έχει καμία δουλειά με τον καταναλωτή. Δεν συμμετείχε σαν εργατικό κέντρο και εν πάση περιπτώσει έπαθε και υλική ζημιά, διότι το καταστατικό του καταναλωτή έλεγε ότι το 2% από τα κέρδη θα πηγαίνει στο εργατικό κέντρο. Ουδέποτε το εργατικό κέντρο πήρε χρήματα. Δεν είχε Με διαρρηκτικά εργαλεία αλλά και ένα μαχαίρι συνέλαβαν οι αστυνομικοί άνδρες των ΣΑΠΟΝ 5 άνδρες από τις ΣΑΠΕΣ. Όπως προέκυψε μάλιστα από την έρευνα που ακολούθησε, οι δράστες είχαν από κοινού σύσταση και συμμορία και διέπραξαν κλοπές σε σπίτια, καταστήματα αλλά και αυτοκίνητα της περιοχής των ΣΑΠΟΝ. Χθες στις 2 τα ξημερώματα που περιπολούντες άνδρες του αστυνομικού τμήματος ΣΑΠΟΝ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα ΣΑΠΟΝ για σωματική έρευνα, επειδή κρίθηκε ότι κινούνταν ύποπτα. Η Γαβριλίδης Ιωάννης του Θεοδόρου ετών 28 κάτοικος ΣΑΠΟΝ, Φωτιάδης Κύριλλος του Θεοδόρου ετών 20 κάτοικος ΣΑΠΟΝ, Ζαφυρίδης Ιάσον του Σάβα ετών 21 κάτοικος ΣΑΠΟΝ, Καρελιάδης Διογέννης του Βίκτορα ετών 49 κάτοικος ΣΑΠΟΝ και ο Αλοδαπός Τερικιάν Εντουάρντ ετών 32 κάτοικος ΣΑΠΟΝ. Μετά από τη σωματική έρευνα που τους έγινε και από την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών με λεπίδα 10 εκατοστών και μια σύριγγα χρησιμοποίητη, η οποία όπως ανέφερε στην κατάθεση του ο τρίτος δράστης, είναι δική του επειδή είναι χρήστης ηρωίνης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ενωτέρω δράστες είχαν συστήσει από κοινού συμμορία και διέπραταν κλοπές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα της περιοχής του ΣΑΠΟΝ. Μετά από νομότυπες έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά από τα κλοπημαία, τα οποία αφού επιδείχθησαν στους παθόντες και αναγνωρίστηκαν από αυτούς, τους αποδόθηκαν. Και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σήμερα έγινε προσαγωγή του στον εισαγγελέα και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπές κατ' επάγγελμα. Οπότε η πράξη αυτή τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, για παράνομη οπλοφορία, για κατοχή πυρομαχικών και σε βάρος του ενός από τους πέντε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Γιατί ο ίδιος ομολόγησε ότι κάνει χρήση ηρωίνης στο τελευταίο τρίμηνο. Για σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατόν να απολογηθούμε, δεδομένου ότι και η ώρα έχει παρέλθει, αλλά δεν είχαμε και τον χρόνο να μελετήσουμε τη δικογραφία. Γι' αυτό το λόγο και παρουσιαστήκαμε στον ανακριτή και ζητήσαμε αναβολή προθεσμία, μάλλον μέχρι και αύριο στις 11 το πρωί. Οπότε θα απολογηθούμε για τις πράξεις αυτές οι οποίες μας αποδίδονται. Τα κλοπημαία. Τα κλοπημαία έχουν κατασχεθεί βέβαια και τώρα θα δούμε ποια θα είναι η τύχη τους. Τι ακριβώς ήταν? Να σας πω καταρχήν ότι πρόκειται κυρίως για τσιγάρα. Και κάποια άλλα μικροαντικείμενα, όπως από όσο θυμάμαι από τη δικογραφία, γιατί δεν είχα την ευχαίρεια να την μελετήσω ακόμη, είδη καλλιντικών, βαφές μαλλιών και κάτι τέτοια μικροαντικείμενα, όπως και μικρό ποσά. Μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων αναμένεται να πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Κομωτινή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων. Στόχος, η προστασία των εργαζομένων. Με στόχο την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, το Εργατικό Κέντρο Κομωτινής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων οργανώνει μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή στα μέσα Φεβρουαρίου και θα απευθύνονται στους εργοδότες, στους γιατρούς εργασίας, στους τεχνικούς ασφαλείας αλλά και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Εμείς
το προχωρήσαμε σε, αυτήν την, σε, αυτήν, σε αυτές τις ημερίδες, γιατί υπήρχαν πάρα προβλήματα στο νομό και δεν θέλουμε να αφήσουμε, τους εργαζόμενους εκτεθειμένους επάνω στον κίνδυνο. Γι' αυτό όμως το λόγο θα δοθεί μια συνέντευξη και με τον πρόεδρο του ΕΛΗΝΙΑΕ, τον κύριο Μακρόπουλο, ο οποίος θα είναι κοντά μας στις 5 του μηνός, Φεβρουαρίου. Οπότε θα γίνει πιο αναλυτικό το πρόγραμμα, πώς θα γίνουν οι ημερίδες. Τον τελευταίο καιρό παρατηρήθηκαν αρκετά εργατικά ατυχήματα στην περιοχή μας, κυρίως σε κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούσαν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παντέλιος Μαγαλιός τόνισε την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων μέσω του Θεσμού Τεχνικού Ασφαλείας και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Ορίζει για πόσα άτομα εργαζόμενους θα είναι ο γιατρός εργασίας και για πόσους θα είναι η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Το όριο είναι για, για τις Επιτροπές Υγιεινικές και Ασφάλειας είναι από 1 έως 50 εργαζόμενοι ένας, από 50 έως 102 και από 100 έως 303. Για τον γιατρό εργασίας είναι πάνω από, νομίζω, πάνω από 20. Για τον τεχνικό ασφαλείας. Γιατρό. Και για τον τεχνικό ασφαλείας. Τεχνικό ασφαλείας πρέπει να υπάρχει. Ανύπαρκτη είναι η ανταπόκριση των γονέων στα ειδικά σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας, όπως δηλώνει μάλιστα ο ψυχίατρος Γκάρο Εσαγιάν. Οι γονείς διστάζουν μπροστά σε έναν ενδεχόμενο στιγματισμό που ουσιαστικά δεν υφίσταται, αφού το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς υγιών παιδιών. Πόσο ενημερωμένοι είναι οι γονείς στο θέμα της πρόληψης κατά των ναρκωτικών? Υπάρχει συνειδησιακή ωριμότητα των γονέων? Πόσο εύκολα ζητούν να μάθουν πληροφορίες για το πιο ουσιαστικό στάδιο, εκείνο δηλαδή πριν το πρόβλημα αποκτήσει διαστάσεις? Σύμφωνα με τον γιατρό Γκάρο Εσαγιάν του Κέντρου Πρόληψης κατά των ψυχοτρόπων ουσιών Ορφέας, τα σεμινάρια γονέων στην Κομωτινή δεν σημειώνουν φέτος το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Ως απάντηση, ο ίδιος δίνει τον δισταγμό των γονέων για το ενδεχόμενο στιγματισμού των ιδίων. Έχουμε πολλαπλές δράσεις. Μία από αυτές, η πολύ σημαντική, είναι ότι εφαρμόζουμε προγράμματα πρόληψης κατά των ναρκωτικών στη σχολική κοινότητα. Έχουμε ήδη δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση από πέρυσι. Φέτος συνεχίζονται αυτά τα προγράμματα και ομολογώ πως βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ένας άλλος πόλος δράσης μας είναι η λειτουργία ομάδες γονέων. Να πω δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτές οι ομάδες γονέων? Καταρχάς, να πω ότι απευθύνονται σε γονείς παιδιών υγιών. Δεν είναι ομάδες γονέων παιδιών προβληματικών ή παιδιών που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Πώς έρχονται αυτές σε επαφή μαζί σας? Αυτές οι ομάδες γονέων δημιουργούνται κατόπιν τηλεφωνικής πρώτης επαφής και προσυνεννόησης. Δηλώνει κάποιος γονιός, να πούμε ποιος είναι ο στόχος αυτών των ομάδων. Ο στόχος αυτών των ομάδων είναι ο προβληματισμός από κοινού στα πλαίσια μιας ομάδας πολλών γονέων με τον δικό μας συντονισμό, γύρω από την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, την επικοινωνία του παιδιού με το σχολικό του περιβάλλον και γενικότερα την επικοινωνία, τη βελτίωση της επικοινωνίας του παιδιού με το κοινωνικό του περιβάλλον και τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Άρα λοιπόν αυτές οι ομάδες έχουν έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Δεν ασχολούνται ειδικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών. Πώς γίνεται η επαφή? Όποιος γονιός ενδιαφέρεται να πάρει μέρος σε μια τέτοια ομάδα, δεν έχει παρά να απευθυνθεί στο κέντρο, είτε τηλεφωνικά είτε να περάσει εδώ και να αφήσει το όνομά του και το τηλέφωνό του, και μόλις δημιουργείται ο κατάλληλος αριθμός αυτής της ομάδας, ο αριθμός ο ελάχιστος είναι 8-10 άτομα, μπαίνει σε λειτουργία αυτή η ομάδα. Η διάρκεια αυτών των ομάδων. Ναι, παρακαλώ. Πέρσι πώς λειτουργήσατε, υπήρχαν αυτές οι ομάδες? Πέρυσι δυστυχώς, ίσως επειδή ήταν η πρώτη χρονιά, λειτουργήσαμε μία ομάδα γονέων η οποία ήταν οριακά, έτσι, ήμασταν περίπου 8 άτομα τα οποία συμμετείχαν συστηματικά σε αυτήν την ομάδα γονέων. Η μία γίνεται με παιδιά, είναι γονείς που έχουν παιδιά δημοτικού σχολείου και παιδιά που έχουν, γονείς που έχουν παιδιά εφήβους. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το τι ηλικία είναι το παιδί σας, σας εντάσσουμε και στην αντίστοιχη ομάδα. Όταν συμπληρωθεί ο κατάλληλος, ο απαραίτητος αριθμός, που είναι περίπου 8 το ελάχιστο, τότε εμείς σας τηλεφωνούμε και σας λέμε ελάτε. Δεύτερη ερώτηση, με το που θα έρθω, τι θα ακούσω? Γιατί θα συζητήσουμε? Στις ομάδες των γονέων. Υπάρχουν δηλαδή εμπειρικά δεδομένα τα οποία
εσείς θα μας αναφέρετε ευρυτερικά δεδομένα που μπρέχονται και από την παρουσίαση στους γιατρού κτλ. Ή αφορούν περισσότερο την πρόληψη. Σε ποιους τομείς της πρόληψης θα επικεντρωθούμε? Γιατί είναι αυτό, τι έχω να ακούσω? Κοιτάξτε, αυτό που προβληματίζει όλους τους γονείς είναι μήπως κάποια στιγμή το παιδί μου, ζώντας σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έρθει σε επαφή με αυτές τις ουσίες. Άρα το ζητούμενο ενός γονιού είναι πώς θα μπορέσει να σφυριλατήσει το παιδί του, έτσι ώστε να μπορέσει να αντισταθεί και να πει όχι σε ένα τέτοιο πειρασμό. Αυτή η προσπάθεια γίνεται στα πλαίσια της διαμόρφωσης μιας συγκροτημένης προσωπικότητας. Άρα το να κουβεντιάσω εγώ με ειδικούς το πώς συμπεριφέρεται το παιδί μου απέναντί μου ή απέναντι στους φίλους του ή απέναντι στη σχολική ομάδα είναι εμέσως, έχει έμεση σχέση με την συγκρότηση της προσωπικότητάς του, η οποία στο βαθμό που αναπτύσσεται φυσιολογικά μπορεί στο τέλος να πει όχι, αυτό το παιδί δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ιερείς του Ουρανού, τυκλοφορείται η έκθεση του ζωγράφου Αντώνη Ρόδιου, που φιλοξενείται στην καλλιτεχνική αίθουσα της Λέσχης Κομωδινέων. Ο εξπρεσιονιστής καλλιτέχνης, που είχε ως δάσκαλό του τον Γιάννη Μόραλη, εξηγεί στο φακό του Art Channel τα στοιχεία της δικής του τεχνοτροπίας. Μια μοναδική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Ιερείς του Ουρανού έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το φιλότεχνο κοινό της πόλης μας, στον εκθεσιακό χώρο της Λέσχης Κομωδινέων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το αποστάλαγμα των έργων του Αντώνη Ρόδιου, ενός καλλιτέχνη ο οποίος πάνω από 4 δεκαετίες συνεχίζει ακάθεκτο την εικαστική του δημιουργία, ενώ αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κομωτινή για να εκθέσει τα έργα του. Το Art Channel συνομίλησε με τον Αντώνη Ρόδιο σε μια εκβαθέων εξομολόγηση, όπου ο καλλιτέχνης εξηγεί μυστικά της τέχνης ζωγραφικής και μας ενημερώνει ότι δάσκαλός του υπήρξε ο Ιωάννης Μόραλης. Σε άλλα με ερέθησε, θα έλεγα, ψυχικά, γιατί είναι εξπρεσιονισμός και πιστεύω ότι γενικά στην Ελλάδα και ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, γιατί ήρθα από τη Θεσσαλονίκη και έχω έδρα την Ξάνθη συγκεκριμένα τώρα, δεν ξέρουν τον εξπρεσιονισμό. Άρα θα ήθελα να έρθει ο κόσμος να συζητήσουμε για τον εξπρεσιονισμό, που κύρια να έχετε υπόψη ότι ο πρωτεργάτης ήταν ο Βαν Γκόγκ εν ζωή και δεν έχει πουλήσει ούτε ένα του έργο. Άρα θα ήθελα να μάθουν και αυτή την τεχνοτροπία ο κόσμος. Είπατε ρεαλιστικός όμως εξπρεσιονισμός. Θα μπορούσατε έτσι να εξηγήσετε στο ευρύ κοινό τι σημαίνει αυτό? Ρεαλιστικός. Δηλαδή, βλέπεις αυτό που βλέπεις στο έργο παραδείγματος χάρη, βλέπεις ότι βλέπεις ένα γυμνό. Βλέπεις τις γραμμές. Ενώ καθαρά εξπρεσιονισμός του Van Gogh παραδείγματος χάρη ή οποιοδήποτε, του Μπουζιάννη παραδείγματος χάρη, ο πρώτος πρωτεργάτης εδώ στην Ελλάδα, τραβούσε μια πινελιά. Και αυτό μόνο από μεγάλη απόσταση χαρακτήριζε το σώμα. Είμαι πινελιές που δεν είχαν γραμμές. Εμένα έχουν όμως γραμμές. Αυτή η διαφορά μας. Τώρα, όπως είπατε, είναι και η τελευταία σας επαγγελματική δραστηριότητα στην Ξάνθη. Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι της Θράκης, οι Ξανθιώτες ή οι Κομωτινέοι έχουν σχέση με τα εικαστικά δρόμενα? Έχουν, προς Θεού. Και έχετε, μάλιστα, έχω ακούσει εδώ πέρα στην Κομωτινή ειδικά ότι έχετε πολύ και πηγές, μιλάμε μέχρι σύλλογο, έχετε εικαστικών. Μπράβο σας. Άρα θα ήθελα να ακούσω και κάποιους συναδέλφους να έρθουν να συζητήσουμε πάνω στην τέχνη γενικά και ειδικά στον εξπρεσιονισμό. Γιατί πιστεύω δεν κάνουν πολύ εξπρεσιονισμό. Αυτή την εποχή ο Αντώνης Ρόδιος βρίσκεται στη Θράκη και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, όπου διδάσκει ελεύθερο σχέδιο σε υποψηφίους μαθητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Η τρονοτροπία του Αντώνη Ρόδιου είναι ο ρεαλιστικός εξπρεσιονισμός, ένα ρεύμα της τέχνης ζωγραφικής, το οποίο ο ίδιος επεξηγεί στο φακό του Art Channel. Απολαύστε λοιπόν το έργο του Ψυχές. Κύριε Ρόδιε, βρισκόμαστε μπροστά στο έργο της Ψυχές. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε την τρονοτροπία του ρεαλιστικού εξπρεσιονισμού την οποία μας εκθέσατε? Και είναι χαρακτηριστικό γιατί το ονομάζω Ψυχές. Είναι ο θάνατος, οι οποίες οι ψυχές όλες δημιουργούνται σε νερό πλέον, ο οποίος μπαίνουν στο μεγάλο αυτό το αθωδοχείο που βλέπετε, αλλά είναι ραγισμένο και φεύγουν πλέον πάλι με ζωή. Το νερό είναι ζωή. Έρχεται ο θάνατος, πραγματοποιείται ζωή, συγκεντρώνεται σε αυτό το αντικείμενο που βλέπετε, το πύλινο, και πάλι φεύγει έξω με διαρροή, άρα με ζωή. Η ελπίδα. Ο θάνατος, η ελπίδα. Γι' αυτό λέγαμε εξπρεσιονισμός. Έντονα χρώματα, παραμόρφωση, δραματικότητα. Εδώ είναι το κύριο της δραματικότητας. Και η παραμόρφωση βλέπετε ήδη στα αντικείμενα. Δεν φαίνεται καθαρά. Οι μορφές συγκεκριμένα. Δεν φαίνεται καθαρά.
Έθριος καιρός με τοπικές ομίχλες το πρωί προβλέπεται για αύριο Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο 1 με 2 βαθμούς και θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 13 βαθμών Κελσίου. Έτσι αισιόδοξα με ένα θέμα από την τέχνη κλείνει το σημερινό μας δελτίο. Κυρίες, κύριοι, καλή σας νύχτα.